Καλησπέρα, καλησπέρα. Τσεκτικνάω, Κώστας εδώ. Τι παίζει η volume του νούμερο 2. Λοιπόν, πέρασε κιόλας μια εβδομάδα από τότε που έκανα το πρώτο επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν τράβηξε τόσο πολύ κόσμο, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Τουλάχιστον μ' αρέσει η αλληλεπίδραση, μ' αρέσουν αυτού του είδους τα βίντεο και μέσα αυτήν την εβδομάδα σκεφτόμουν τρόπους για το τι θα πω στο δεύτερο, τι δεν θα πω. Και σκεφτόμουν ότι πριν αρχίσω να λέω για τα παιχνίδια, θα ήθελα να κάνω ένα βίντεο και αυτή είναι μια καλή ευκαιρία, το τι παίζει νούμερο 2 για το συγκεκριμένο θέμα που θέλω να μιλήσω. Το έχω πει στο κανάλι, το σημερινό σαν ιστορία, σαν story time είναι περίπου η φάση, με το ότι τράβηξα και γενικά τη φάση σχετικά με το PC όταν έκανα live. Τέλος πάντων, και επίσης είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσω για ένα προϊόν που, παρόλο που είχαν την ευγενική καλοσύνη να μου το στείλουν ενώ το ζήτησα, το καθυστέρησα πάρα πολύ, γιατί δεν μπόρεσα, θα σας εξηγήσω στην πορεία, να βρω το χρόνο να ασχοληθώ να κάνω αυτό που ήθελα. Αλλά το έκανα και τα κατάφερα και θα σας πω τώρα λίγο την εμπειρία μου και πιστεύω ότι πολλοί από εσάς έχετε το ίδιο θέμα. Όσοι έχετε κάρτες γραφικών 30+, όταν λέω 30+, 30-60, 30-70, 30-80, 30-90 και πάνω. Λοιπόν, είχα μεγάλο θέμα με τον υπολογιστή. Προσπαθούσα τόσα χρόνια να φτιάξω υπολογιστή. Μπορώ να πω ότι, γιατί η φάση είναι ότι για να παίξεις τα παιχνίδια χρειάζεσαι και κάτι, έτσι. Είτε μια κονσόλα. Αυτή τη στιγμή έχω το PlayStation 4 ακόμη. Δεν έχω καταφέρει την αξιοθώ να πάω σε PlayStation 5 λόγω οικονομικών. Γιατί ήθελα να επενδύσω πρώτα σε έναν υπολογιστή και είχα περίπου 10 χρόνια, 11 χρόνια. Βασικά 10, γιατί τον αγόρασα μεταχειρισμένο, έναν FX8350, ο οποίος μέχρι και σήμερα μαζί με μία 1060, πραγματικά καλύτερη σειρά η 10 της Nvidia, λειτουργεί και παίζει τα πάντα όλα, όχι high, αλλά τα βασικά high και γύρω στα 60 με 80 fps στα 1080, που είναι πολύ αξιοπρεπές, θα πω εγώ. Λοιπόν, απλά αναγκάστηκα να τον αλλάξω γιατί με τα stream, κυρίως με τα stream και με το render, έπαιρνα πάρα πολλή ώρα, δεν μπορούσα να επεξεργαστώ 4K βίντεο, δεν μπορούσα να δουλέψω σωστά από την άποψη όταν έπρεπε να κάνω πραγματάκια που έπρεπε να τον αφήσω να δουλέψει ο υπολογιστής και να επεξεργαστεί δεδομένα οτιδήποτε, οπότε εντάξει γέρασε, αλλά αν το θες μόνο για σένα, για το σπίτι, ο FX8350 ακόμα είναι σκυλή. FX for the win, ο καλύτερος της σειράς. Βγήκε το 2012 και για μια δεκαετία πλάς δουλεύει ασταμάτητα. Με μια 1060 πραγματικά σπέρνει ρέστα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή παίρνεις ένα με 2 εκατοστάρικα όλο το σύστημα full και σκομπλέ. Τέλος πάντων, για να μην σας τα πω λόγο, αναγκάστηκα και πήρα δανεικά από τον αδερφό μου, ο οποίος μου δάνεισε ένα ποσό, το οποίο το ξεπλήρωνα σιγά σιγά, και πήρα ένα PC. Έδωσα κάπου στα 8,5 εκατοστάρικα, αν δεν κάνω λάθος, και πήρα έναν AMD, έχει μέσα AMD 5900X, 32 GB RAM στα 3600, η ταχύτητα της μνήμης, αν θυμάμαι καλά. Αυτό που με έκανε να το διαλέξω πολύ ήταν η ψύκτρα, είχε την πολύ καλή της Noctua, την πιο καλή ψύκτρα που έχει Noctua για να το κουμπώσει όλο το σύστημα, το οποίο σκεφτείτε ότι ο επεξεργαστής το καλοκαίρι max 65-70 πήγαινε, τώρα ας πούμε για παράδειγμα είναι στα 40, δηλαδή τώρα που είναι χειμώνα είναι γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου. Τέλος πάντων, το σύστημα το πήρα χωρίς κάρτα γραφικών, γιατί έλεγα θα κουμπώσω την 1060 και θα παίζει τέλεια. Δυστυχώς και ευτυχώς, είναι λίγο περίεργη ιστορία. Εν τω μεταξύ, έχω γεμίσει σκόνες. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ναι, βρήκα στα καπάκια, ενώ έλεγα θα βάλω τη 1060 και όσο πάει, παίζει ακόμα 1060 να είχα. Λοιπόν, βρήκα μια ευκαιρία από μια αγγελία στο Insomnia και πήρα μια 3070. Την αγόρασα
400 ευρώ νομίζω, 380 ή 400 εκεί μέσα, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχει περάσει πάνω από εξάμηνο που την πήρα από ένα παιδί. Έχει εγγύηση. Ναι, έχει κάρτα εγγύηση. Είναι, δούλεψε σε mining. Ήταν οι σειρές αυτές που είχαν εξαφανιστεί, αν θυμάστε καλά, από την αγορά οι περισσότερες. Όχι, δεν δούλεψε σε mining, αυτές είναι απαντήσεις. Μου τη στέλνει την κάρτα γραφικών, χαρούμενος εγώ, φαινόταν καινούρια, καθαρή. Ήταν μία, και είναι ακόμα, μία, τι ήταν, Gigabyte, Vision, RTX 3070, Vision 8GB Overclock Edition. Λοιπόν, τη βάζω. Το πρώτο πράγμα που παραξένεψε είναι ότι είχε κλειδωμένο, προεθισμένο στους 50 βαθμούς Κελσίου, στο Idle δηλαδή περίπου, να μην δουλεύει ο ανεμιστήρας. Δεν το ήξερα, η αλήθεια είναι, γιατί εγώ πάντα έβαζα τους ανεμιστήρες στις κάρτες μου να δουλεύουν. Είχα μια μικρή ψύχωση με τις θερμοκρασίες. Γενικά έχω μια ψύχωση με τις θερμοκρασίες. Πάντα χρησιμοποιούσα υδροψύχους όποτε μπορούσα και γενικά είμαι τις φάσεις πάντα δύο φορές το χρόνο ή μία στη χειρότερη, και πάντα πριν το καλοκαίρι καθαρίζω θερμοαγώγη, μεσαλάζω τα πάντα όλα. Τέλος πάντων, την κουμπώνω επάνω και λέω θα παίξω, να χαρώ. Έκανα κάποια τεστ, είναι η αλήθεια, να δω. Και λέω θα φορτώσω Dota. Βάζω να παίξω Dota και ξαφνικά ακούω ένα πράγμα το PC να μην σταματήσει, σαν αεροπλάνο. Εν τω μεταξύ μου έκανε εντύπωση, γιατί το PC όσο δούλευε στο Ριλαντή ήταν αθόρυβο, σαν να μην υπάρχει τίποτα, ρε παιδί μου, δεν ακουγόταν τίποτα. Όπα, λέω, για κάτσε να δούμε, κατεβάζω το MSI Afterburner, το οποίο το πιστεύω με τρελά, και βλέπω κάτι 90 βαθμούς Κελσίου, Idle στο μενού, απλά να υπάρχει χωρίς να παίζει καν. Όπα, λέω, δεν γίνεται, είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Στέλνω στον τύπο μαμού σου του θερμοκρασία, μου είχε στείλει ένα invoice αντί για απόδειξη. Λέω καλά πάει αυτό, δεν μου απάντησε καν, δεν πήγε σε διαδικασία να μου απαντήσει καν. Λέω ωραία πήγε αυτό, φάγαμε τα 4 κατοστάρικα, γεια σας, πάει, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Συνήθως εγώ τι κάνω, κατάλαβα ότι μάλλον κατά πάσα πιθανότητα οι θερμαγόγιμες μέσα τάπηξαν και μάλλον ο τύπος το είχε... Την είχε, τέλος πάντων, παίζει να την είχε σε mining ring επάνω, αλλά δεν. Τέλος πάντων, να μην σας τα πω λίγο, δεν ξέρω πει το μην πολύ λόγο πολλές φορές, αλλά προσπαθώ να μην πολύ λόγο, whatever. Λοιπόν, ξύλωσα την κάρτα. Εγώ πάντα γενικά στις κάρτες γραφικών που έχω, τη 1060, κάθε 2 χρόνια περίπου, με 1,5 ανάλογα, αλλάζω τα thermal pads, δηλαδή την βγάζω, καθαρίζω αγώγη μες στα πάντα, έχω, αγοράζω thermal pads, τα βάζω, τα thermal pads είναι αυτά που βάζω πάνω από τα transistor, πάνω από τι έχει μέσα η κάρτα που υπερθερμαίνεται πάρα πολύ και να κάνει επαφή με την ψύκτρα καλή και να ψύχεται ακόμα καλύτερα. Σκεφτείτε, η 1060 έπαιζε idle 30 βαθμούς, στα max όταν έπαιζε full, ρε παιδί μου, πήγαινε μέχρι... Βαριά την είχα μετρήσει 50 βαθμούς παραπάνω, δεν είχε ανεβάσει, max 55. Okay, λέω, εντάξει, θα αλλάξω thermal pads, όλα καλά. Αλλάζω thermal pads, χειρότερα, ανέβηκε 100. Όπα, λέω, πάει, το χάσαμε. Τέλος πάντων, είχα φρικάρει τη ζωή μου, είχα ξενερώσει τρελά. Ξέρεις, μόλις φτιάξεις καινούργιο PC, προσπαθείς να δεις τι μπορείς να κάνεις, δηλαδή το είχα καινούργιο και ήμουνα, δεν ήθελα να ασχοληθώ. Δηλαδή το είχα από τον Μάιο, τέλη Μαΐου, και έκατσα σε αυτό το PC και το έστησα Αύγουστο. Δηλαδή όλους αυτούς τους μήνες απλά δεν ήθελα να το πιάσω καν. Τέλος πάντων, άλλαξα, έψαχνα φόρουμ, έψαχνα τα πάντα από εδώ, από εκεί, από δεξιά, από αριστερά. Και θα σας πω την πορεία μου λοιπόν. Στην πορεία μου αυτή, καθώς έψαχνα, είδα ότι υπάρχει θέμα γενικά. Οι περισσότεροι λέγανε ότι είναι πολύ κρύα κάρτα γραφικών, δηλαδή πάνω από 65 βαθμούς δεν ανεβάζει. Και εμένα χτυπούσε 90. Βρίσκω ένα διάγραμμα που είχε ένας τύπος. Εγώ τα θερμοπάτες που έβαλα ήταν ένα χιλιοστό. Βρήκα ένα διάγραμμα που είχε ένας τύπος που είχε τα τρανζίστορ και αυτά επάνω περασμένα, και έλεγε ότι
και ήταν σε κάποια σημεία 1 εκατοστό, 0,75 και 1,25. Για όσους ξέρετε, τα 1,25 και τα 0,75 δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά και είναι πολύ δύσκολο να τα βρεις και να τα παραγγείλεις. Οπότε εδώ Ελλάδα έψαξα, υπάρχουν 1,5 και 2, αν ψάξετε να βρείτε σε πάχος, σε χιλιοστά τουλάχιστον από θερμό αγώγημα pads για να βάλετε στις κάρτες γραφικών σας. Και γι' αυτό οι περισσότεροι που έχουν σειρά 30 πάσχουν από αυτό το θέμα, όταν πεις να τα αλλάξεις. Λοιπόν, και λέω τι να κάνω. Για αρχή άρχισα να ψάχνω. Ξαφνικά έτυχε να πέσω συμπτωματικά σε ένα βίντεο του Linus, του Linus Tech Tips, και ο τύπος είχε πάρει μία πάστα η οποία κάνανε κάποιες αλλαγές, δηλαδή πήραν ένα λάπτο και προσπαθούσαν να το ψήξουν όσο καλύτερα μπορούσαν και είχανε προτείνανε, γιατί ήταν ένα προϊόν το οποίο τους φαινόταν εκπληκτικό, ρε παιδί μου, σε φάση για το πόσο καλά δούλευε. Είναι μια πάστα όπως είναι η θερμαγόνιμη του υπολογιστή, μόνο που είναι λίγο πιο διαφορετική σύστασή της. Βασικά πανομοιότυπη είναι, αλλά δεν είναι για τον επεξεργαστή, είναι για όλα τα άλλα. Και το παίρνεις, το βάζεις από πάνω, επικαλύπτεις στα τρανζίστρο, στις διόδους, στους πυκνούδες, ανάλογα που θέλεις να ψήξεις και που πρέπει να ψήξεις. Και καθώς το πατάς, αυτό γίνεται επειδή είναι ρευστό, δεν χύνεται, απλά είναι σαν να σκεφτείτε, θα σας το δείξω. Λοιπόν, απλώνει, ρε παιδί μου, γίνεται σάντουιτς όμορφα καλά και πετυχαίνει την καλύτερη επικάλυψη χωρίς κενά, χωρίς οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Δηλαδή πιάνει τέλεια, πιάνει όλο τον όγκο χωρίς να υπάρχει πρόβλημα και κάνει τέλεια επικάλυψη. Λοιπόν, η K5 Pro. Και λέω, θα το πάρω, το θέλω αυτό. Ψάχνω και βλέπω τα στο Amazon. Όπα, λέω, ωραία. Ενώ με ξέρω καθώς ψάχνω, γιατί ήθελα λίγο να το... Εγώ έχω ένα πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, και σε αυτό πατάει το Check Tech Now το κανάλι. Είμαι πάρα πολύ λεπτομερής όταν ψάχνω να αγοράσω κάτι. Θέλω να το έχω δει από κάθε πλευρά, δεξιά-αριστερά. Γι' αυτό και κάνω και το unboxing, για να το δείξω και σε εσάς και να μεταφέρω όλη αυτή την γνώση που έχω μαζέψει ψάχνοντας κάτι που θέλω να αγοράσω και να αποκτήσω εγώ. Οπότε εγώ σας μεταφέρω όλο αυτό που ψάχνω μανιωδώς. Λοιπόν, και πάνω στην έρευνα βλέπω ότι η εταιρεία που το φτιάχνει το συγκεκριμένο προϊόν είναι ελληνική. Λοιπόν, περιττό να πω, ίσως να βάλω, πρέπει να έχω κρατήσει, γιατί είχα κάνει να βάλω ένα αστεράκι. Θα σας βάλω footage, να σας έχω δείξει από πριν footage, λογικά θα το λέω για να το θυμηθώ και στο μοντάζ, από gameplay που δείχνει πάνω πόσο είναι οι θερμοκρασίες, για να το δείτε κι εσείς. Λοιπόν, και τέλος πάντων, βλέπω ότι είναι ελληνική, και όχι μόνο είναι ελληνική εταιρεία η εταιρεία που φτιάχνει το K5 Pro, αλλά είναι και στη Θεσσαλονίκη. Το κατάστημά της είναι στο κέντρο, εδώ. Και παίρνω το θάρρος και στέλνω μήνυμα στο κατάστημα, στο email που είδα, και τους λέω, είμαι ο τάδε και θέλω να αγοράσω. Να πάρω. Απλά επειδή για να μην το πάρω από το εξωτερικό, είπα να στείλω σε εσάς πρώτα, αν ενδιαφέρεστε. Πρώτα απ' όλα, μιας και έχω και κανάλι και θα ήθελα να κάνω κάποιο tutorial, κάτι για να το δείξω, ρε παιδί μου, να μπορείς να μου στείλετε ή να αγοράσω από εσάς. Δεν θυμάμαι πως το είχα πει τότε, την αλήθεια. Και προς τιμήν τους μου στείλανε αυτό εδώ το βαζάκι, το οποίο είναι λίγο περισσότερο, η ποσότητα είναι λίγο μεγαλύτερη από το αυτό που αγοράζεις εσύ, γιατί παίρνεις πιο μικρή ποσότητα. Αυτό είναι, αν δεν κάνω λάθος, η ποσότητα για τεχνικούς. Η θερμαγόγημη είναι αυτή μέσα. Έχει αυτήν εδώ τη σύσταση. Λοιπόν, δεν έχει κάποια μυρωδιά. Είναι πάρα πολύ καλό προϊόν. Λοιπόν, και μου το στείλανε. Πραγματικά δεν ξέρω, ειλικρινά. Για μένα ήταν πρώτη φορά στη ζωή μου σε τόσες εταιρείες, τόσο οτιδήποτε, άνθρωποι στείλανε κατευθείαν χωρίς να με ρωτήσουν το παραμικρό. Και λέω, θα προσπαθήσω να κάνω, ήθελα να πάω και από το κατάστημα, αλλά το καλοκαίρι έμπλεξα πάρα πολύ με τη δουλειά και γενικά δεν πρόλαβε να οργανωθώ να κάνω τίποτα. Με αποτέλεσμα να το αμελήσω. Ενώ μεταξύ, η κάρτα γραφικών
για ένα διάστημα μέχρι και τώρα τα Χριστούγεννα, επειδή ήθελα χρόνο να κάτσω να λύσω, γιατί για μένα για να κάτσω να λύσω το PC είναι μία ημέρα δουλειά. Θέλω να το κάνω με την ησυχία μου, να το βγάλω, να το λύσω, να ανοίξω τα πάντα, να το ξεσκονίσω, να σας το λύνω όλο και το ξαναδένω. Και μετά να κάτσω να, με την ησυχία μου να ασχοληθώ με την κάρτα αναλυτικά. Επειδή εκείνες τις μέρες είχα πρόβλημα με τις κάμερες και με αυτά, δυστυχώς αναγκάστηκα να μην το τραβήξω βίντεο, δεν μπόρεσα να τραβήξω βίντεο, πέρασα όλα τα τρανζίστορ με αυτό εδώ το πραγματάκι και έβαλα μόνο θερμοαγώγιμη πάνω στον επεξεργαστή. Επίσης άνοιξα και το backplate από πάνω το μεταλλικό και έβαλα και εκεί πέρα. Κανονικά δεν είχε, είχε λίγο μεγάλο κενό, αλλά επειδή είναι ρευστό αυτό βοήθησε να υπερκαλυφθεί αυτό το κενό πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, κούμποσε σαν σάντουιτς φέτα, κατευθείαν έκλεισε και ξεκίνησα, λέω, ας το δοκιμάσουμε να δούμε τι γίνεται. Θα σας δείξω να δείτε η gameplay πως λειτουργεί και πως είναι. Οι θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή, τώρα είναι ίδλ, τώρα γράφει μόνο τέτοιο, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ όταν το είχα πριν ήταν στους 55 ίδλ, 55, 57 ίδλ, δηλαδή είχε 20 βαθμούς Κελσίου παραπάνω. Και όταν έβαζα να παίξω καρφί, παπ, 85-90. 85-90. Είχα αναγκαστεί να το κάνω undervolt το σύστημα για να το ρίξω στους 72-75 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, για να μην ξεπνάει τους 80 βαθμούς η κάρτα γραφικών, δηλαδή να γλιτώσω 10 βαθμούς Κελσίου, είχα αναγκαστεί να το κάνω undervolt. Λοιπόν, δηλαδή πείραξα τρολόγια, το οποίο το συνιστώ να το κάνετε στις κάρτες γραφικών σας, ειδικά 30 γενιά, 30+, 40+, κάντε undervolt, αξίζει τρελά. Παίζει να πετυχαίνετε καλύτερα και καλύτερους χρόνους, δηλαδή τυπικά το βρκλοκάρετε ενώ κατεβάζετε την τάση. Αυτό είναι mindfuck για μένα. Λοιπόν, και πέφτει και η θερμοκρασία, γιατί πέφτει, περνάνε πιο λίγα βατ. Εκεί που χτυπούσε η κάρτα 240-250 βατ, μετά έπαιρνε τα 140-150-160 στα χειρότερα. Οπότε μειώνεται η θερμοκρασία. Ξέρετε πως πάει, είναι όμως του τζάουλ είναι αυτός. Όσο πιο περισσότερο ρεύμα, ένταση ρεύματος περνάει, τόσο πιο μεγάλη θερμότητα εκλείεται. Και ο ίσον 2 τετράγωνο IPR επί TAF. Ο φυσικός μέσα μου έπρεπε να το πει, sorry, αλλά... Λοιπόν, και το έκανα ένα ωραίο το σάντουιτς στην κάρτα, την έκλεισα. Η αλήθεια είναι ότι για να το καθαρίσω αυτό θα μου φανεί λίγο περίεργο, γιατί χρειάζεται spirit από ό,τι κατάλαβα. Αν και νομίζω θα προσπαθήσω με ισοπροπυλική αλκοόλη όταν θα έρθει η ώρα για αλλαγή. Τέλος πάντων, και επειδή είχα αναγκαστεί εκεί, τώρα με το που μπω στο παιχνίδι, Max, έχω δει και με 45 βαθμούς να παίζω ανάλογα τι ένταση έχει το παιχνίδι. Τα πιο απαιτητικά παίζω 2K 1440p, όλα ultra, όπου που μπορώ και χώσω ultra τα βάζω. Λοιπόν, στην Dota για παράδειγμα, από τους 85-90+, χωρίς Undervolt, αυτή τη στιγμή η κάρτα έμπαινε μέσα με 60, max 55, βαριά έπιανε τους 60 βαθμούς, δηλαδή έπεσε 25 βαθμούς Κελσίου μέσα στο game. Αν το κάνω 62, 65, ανάλογα, με το Undervolt έφτασα αυτό γύρω στους 45 βαθμούς μερικές φορές, 50 άλλους, ανάλογα πόσο κρύο είναι το δωμάτιο, πάει ανάλογα με αυτό, γιατί δεν έχω συνέχεια τη θέρμανση ανοιχτή, οπότε το πρωί που είναι κρύο συνήθως είναι πιο τέτοιο. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τώρα είναι στους 34 βαθμούς η κάρτα γραφικών, στο ίδλ με την βιντεοσκόπηση που κάνω εδώ. Δεν το περίμενα. Η αλήθεια, άκουσα, είδα, έψεξα. Έχω ακούσει πολύ μεικτές κριτικές και πάρα πολύ καλές το ξυπνούνε. Κάποιοι βέβαια με την πάροδο του χρόνου, εγώ το έχω περίπου στον ένα μήνα που το έχω περάσει, γιατί θέλω να το δοκιμάσω πριν να κάνω και το να μιλήσω γι' αυτό. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν πραγματικά, όσοι θέλετε να ασχοληθείτε και
δεν βρίσκεται thermal pads, γιατί σας ξαναλέω η σειρά 30 είναι plus. Υπάρχει στην Κίνα, υπάρχουν. Και να σας πω, αγόρασα 0,75 πάχος και 1,25. Αλλά όταν ήρθανε, η ποιότητα αγόρασα από το AliExpress. Βρήκα. Αλλά η ποιότητα ήταν τόσο χάλια που δεν έκαναν καμιά διαφορά ιδιαίτερα. Γιατί τα δοκίμασα και αυτά πριν να βάλω αυτό. Αλλά δεν τριβότανε παντού, δηλαδή σαν να βάζω σκόνη. Οπότε έκανα ένα ωραίο το combo sandwich. Τάκ! Σαν φυστικό βούτυρο είναι ακριβώς. Το βάζεις, κουμπώνεις την κάρτα γραφικών όμορφα καλά. Καλά, δεν το προπλώνεις όλο. Εκεί που πρέπει, περιμετρικά γύρω-γύρω. Λοιπόν, θα σας δείξω και πλάνα λογικά, επειδή ο Λίνος είχε πολύ ωραία κομμάτια πάνω σε αυτό. Οπότε αυτό με έκανε να ξανασχοληθώ λίγο και να πάρω τα πάνω ψυχολογικά με το συγκεκριμένο πράγμα, γιατί απλά αισθανόμουν ότι άνοιξα ένα κουβά και πέταξα 4 κατοστάρικα μεταχειρισμένα, τα οποία δεν έχει σημασία αν είναι μεταχειρισμένα ή καινούρια, δεν τα είχα τόσο εύκολα και μου ξάνωσε πάλι τη χαρά μου πίσω. Οπότε K5 Pro, και επειδή είναι ελληνικό, ξαναλέω, αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το πραγματάκι. Και προσοχή, καλά να πεις τώρα προσοχή με τις μεταχειρισμένες κάρτες, αν και πέρασε το στάδιο, δηλαδή όσοι δίνουν τώρα 30, ανάλογα που θα πέσεις είναι, άπειρες αξιολογήσεις καλές είχε εκείνος τότε, αλλά την πατήσαμε πολύ άγρια. Αλλά αυτή τη στιγμή τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ έβλεπα να ασχοληθώ να πάω να πάρω την 4070, αλλά έχει βγει η TI. Τώρα βγήκε η Super, η οποία αξίζει καλύτερα από την απλή 4070. Και υπάρχει η Super TI, η οποία είναι η καλύτερη όλων. Αλλά μόλις είδα την τιμή, ότι η τιμή της είναι κοντά στα 7-8 κατοστάρικα, εντάξει, μια χαρά είναι 3070, εκτός και άμα βρεθεί, που είναι πολύ δύσκολο όπως το βλέπω, εκτός και άμα βρεθεί καμιά χορηγία, ξέρω εγώ, τίποτα, κάτι, κανένα, οτιδήποτε, και μπορέσω και επενδύσω σε αυτό. Προς το παρόν, η μόνη επένδυση που έκανα, που μπόρεσα να κάνω, είναι 160 ευρώ, 150 πόσο έδωσα, για να πάρω μια ωραία κάμερα, μια webcam. Θα σας πω γιατί, θα τα δείτε. Έχω κάνει μια τρελή έρευνα τώρα τελευταία και έχω φάει σκάλο με μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία δεν την ξέρετε πάρα πολύ εδώ Ελλάδα, παίζει πάρα πολύ όμως στο εξωτερικό, και θέλω να αγοράσω τα ακριβά της μοντέλα. Επίσης θέλω να αγοράσω μια κάμερα λίγο πιο καλή, αλλά ζορίζομαι οικονομικά, οπότε το μόνο που μπόρεσα για να κάνω upgrade και για αυτό το κανάλι, δηλαδή αυτό το κανάλι, αυτή τη σειρά, γιατί τώρα βλέπετε την κάμερα που έχω, ας πούμε, τη webcam αυτή τη στιγμή, παίζει, είναι η C920, την οποία την έχω από το 2015, την αγόρασα ένα χρόνο πριν από φαντάρους, και είναι 2024, 9 χρόνων κάμερα, και μέχρι τώρα με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο, δεν έχω παράπονο, και αν την έχω δουλέψει και στο κανάλι πάρα πολύ και στα μαθήματα, σκυλή κάμερα, αλλά έχει limits και τα βλέπετε. Αλλά τα limits τα βλέπετε αυτή τη στιγμή, γι' αυτό έχω κλείσει την εικόνα προς τα κάτω, την έχω μικρύνει αρκετά και έχω βάλει τον background που βλέπετε. Γι' αυτό και κάθομαι και τη ρυθμίζω κάθε φορά ξανά και ξανά, αλλά το θέμα το βλέπετε. Προσπαθώ να το βελτιώσω με ρυθμίσεις και με φωτισμό. Δεν είναι εύκολο, προφανώς και δεν είναι εύκολο. Οπότε επίσης αυτό εδώ, αυτό που βρήκα, θα σας δείξω όταν έρθει η ώρα στο unboxing. Λοιπόν, θα μου δώσει την ευκαιρία στα live να ξαναγυρίσω πίσω στο παλιό μοτίβο, θα δείτε στα unboxing, και παίζει να κάνω και unboxing live, να ξέρετε. Δηλαδή με τη συγκεκριμένη, αν δεν αλλάξει κάτι έτσι όπως την έχω δει, το quality που έχει είναι αντιγιά. Αντιγιά. Φαινόταν ότι έχω ψάξει ότι είναι υπερβολικά τέλεια. Τα samples που έχω δει όλα είναι άψογα προς το παρόν. Για τα λεφτά που δίνεις πάντα, έτσι. Υπάρχουν και το καλύτερο μοντέλο της, που έχει 3,5 κατοστάρικα. Καλά, αυτό πάει αλλού, αλλά μια μέρα μπορεί να το πάρω. Θα δούμε. Οπότε, ναι, αναμένεται πραγματάκια. Οπότε, τυπικά, η φάση του σημερινού βίντεο είναι εμένα να βγάλω τον καημό μου πρώτα απ' όλα, να πω τον πόνο μου, να πνίξω τον πόνο μου για την κάρτα γραφικών που την πάτησα άρρωστα
και έχασα ψυχική υγεία και να μην πεις τώρα αυτά είναι χαζομάρες, αλλά εντάξει, όταν δεν έχεις πολλά λεφτά και πολλοί από εσάς ξέρω ότι ταυτίζεστε με μένα και τα λίγα λεφτά που έχεις και αυτά μερικές φορές και τα νικά ή οτιδήποτε, προσπαθείς να πάρεις κάτι καλύτερο και αποδεικνύεται ότι είναι μαπά, εντάξει, πονάει και πονάει και τσούζει και στεναχωριέσαι και σε ρίχνει και πάνε πολλά πράγματα πίσω από όλο αυτό, γιατί δεν έχεις διάθεση να κάνεις πράγματα, οπότε δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Οπότε εγώ θα πω ότι χάρη σε αυτήν εδώ τη μικρή υπέροχη λυφή, την Kappa 5 Pro, κατάφερα αυτή τη στιγμή να ρίξω απίστευτα χαμηλά τις θερμοκρασίες από ό,τι περίμενα. Δηλαδή πραγματικά, εντάξει, δεν ξέρω τι έχουν ρίξει εκεί μέσα. Η αλήθεια είναι, είχα διαβάσει, αλλά αν πεις δεν ξέρω αν ισχύει, φαίνεται στο site, στο τέτοιο αν θέλετε, στο Amazon, θα σας έχω τα link όλα από κάτω και θα σας βρω και τα link από την εδώ, την αντιπροσωπεία, οτιδήποτε θέλετε, αντιπροσωπεία, την εταιρεία που το φτιάχνει, δεν είναι καν αντιπροσωπεία, την εταιρεία που το φτιάχνει. Δεν είχε απίστευτα μεγάλη θερμοαγωγημότητα. Θερμοαγωγημότητα είναι η ικανότητα που έχει για να μεταδίδει η θερμότητα, δηλαδή από την παραγωγή που βγάζουν τα τσιπάκια και τα κυκλώματα μέχρι την τέτοια να μεσολαβήσει, μέχρι την μεταλλική επιφάνεια της ψύκτρας. Αλλά κάνει δουλειά, κάνει απίστευτα καλή δουλειά. Για μένα είναι Computer Systems GR είναι η εταιρεία η οποία το φτιάχνει, να το πω προς το τέλος, δεν το είπα στην αρχή. Λοιπόν, οπότε αν είστε σε φάση ανανέωσης, τσιμπήστε το, μην κάνετε μόνο το λάθος και το βάλετε στον επεξεργαστή, δεν είναι για τον επεξεργαστή, νομίζω φτιάχνουν άλλες πάστες για τον επεξεργαστή αν θέλετε να ασχοληθείτε. Η Kappa 5 Pro πάντως είναι για το γύρω-γύρω. Οπότε ναι, ένας χαρούμενος πελάτης μετά, πελάτης εντάξει, μου το δώσαν δωρεάν για να το δω και πραγματικά να ζητήσω μια τεράστια συγγνώμη που το άργησα τόσο πολύ, αλλά νομίζω ότι καλή αργά παρά αργότερα θα τους το στείλω να το δούνε κιόλας, γιατί είμαι χαρούμενος με αυτό το προϊόν και όντως αξίζει και σας το λέω αντικειμενικά τώρα πέρα από την πλάκα. Δηλαδή ο μόνος λόγος που αποφάσισα να στείλω να ρωτήσω είναι γιατί ήταν ελληνική εταιρεία, για κανένα άλλο λόγο. Λοιπόν, και ευελπιστώ να μπορέσω κάποια στιγμή να πάω και από κοντά να δω τι γίνεται το κατάστημά τους. Αν δεν με πετάξουν τις κλωτσιές έξω, γιατί άργησα απίστευτα να το δοκιμάσω, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν δουλεύεις άπειρες ώρες και δεν μπορείς να κάτσεις με την ησυχία σου να ανοίξεις τον υπολογιστή σου, τώρα ο υπολογιστής που κάθομαι εγώ είναι μόνο και μόνο για τα stream και το gaming που κάνω. Δουλεύω σε άλλο υπολογιστή, σε laptop, για να μην καίω πολύ ρεύμα υποτίθεται, και να είναι λίγο πιο εύκολο. Οπότε, ναι, δυστυχώς καθυστέρησα. Αλλά θα λέω, η αναμονή άξιζε πραγματικά. Το μεταξύ τώρα σκέφτομαι να πάω το PC που το δικό μου το παλιό, το έκανα δώρο στον κολλητό μου, γιατί εγώ δεν το ήθελα. Οπότε του το έδωσα. Και σκέφτομαι το Μάιο, λογικά Ιούνιο, να κάνουμε μια επένδυση και εκεί, παρόλο που η κάρτα εκείνη δεν το χρειάζεται τόσο, αλλά να κάνουμε μια ανανέωση μέσα στις θερμοαγωγές όλες. Λοιπόν, αυτό προς το παρόν. Το σημερινό βίντεο ήταν λίγο πιο τεχνικό. Εντάξει, δεν σας μίλησα για κάποιο παιχνίδι, γιατί η αλήθεια είναι αυτή η εβδομάδα ήταν τόσο off. Εντάξει, είναι αυτό που σας λέω, κάνει σχέδια και προσπαθώ τώρα αυτό να μην χάσω και το momentum με το συγκεκριμένο, αλλά έκανα πραγματάκια όμως, μην με βλέπετε έτσι, άλλαξα κάποια πραγματάκια, άλλαξα κάποια εικαστικά στο κανάλι. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε και ειλικρινά τη γνώμη σας. Είχα φτιάξει ένα ωραίο logo το οποίο το έβαλα δοκιμαστικά μέχρι να αποφασίσω τι θέλω να κάνω. Πείτε μου αν σας αρέσει η αλλαγή, δηλαδή μέχρι τώρα είχα το πρόσωπό μου πάνω από 7 χρόνια, 8 χρόνια έχω να αλλάξω εικαστικά, ειδικά το logo έχω να το αλλάξω πάνω από 7 χρόνια, 6 χρόνια, πόσα χρόνια έχω να τα αλλάξω.
πείτε μου αν σας αρέσει αυτό που έχω βάλει ή να δω να το αλλάξω οτιδήποτε. Επίσης προσπαθώ λίγο να επενδύσω χρόνο στο να φτιάξω πραγματάκια όπως καινούρια intros, να φτιάξω έτσι λίγο τα thumb μου, να ξαναπροσπαθήσω να τα δω στις ρυθμίσεις. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι το κανάλι έχει θαυτεί απόλυτα, αλλά δεν με πειράζει αυτό. Είσαι σε αυτό που κάνω με παρακινεί και μου αρέσει. Τέλος πάντων, στο επόμενο λογικά, την επόμενη εβδομάδα, έχω σκοπό, πρώτο Θεός, μετά εγώ και με το όλοι οι άλλοι, για όσους πιστεύετε ή όσους δεν πιστεύετε, δεν ξέρω, να εγκαταστήσω αυτό που σας έλεγα, το Alan Wake. Δεν το έχω περάσει ακόμα, να το περάσω, να ξεκινήσω σιγά σιγά τσουκου τσουκου. Απλά είναι αυτά τα λαϊβάκια, δηλαδή τώρα αν το δείτε σαν τα Vampyr, και εγώ περίμενα να πάει 12 η ώρα για να ξεκινήσω να κάνω το βίντεο. Με το πήγε 12 η ώρα, οπ, γιατί μέχρι τις 11 η ώρα δούλευα, όχι τίποτα άλλο. Και είμαι η φάση, επειδή τρώω 11 η ώρα το βράδυ για βραδινό, περιμένω τους ή άλλους να πάει 1-2 να κοιμηθώ. Οπότε παίζει τώρα αυτές οι επόμενες εβδομάδες, επειδή το ωράριο μου θα είναι κάπως έτσι. Αυτό να ξεκινήσω λίγο πιο συστηματικά, όπως σας έλεγα και τα λαϊβάκια. Ό,τι θέλετε υπάρχει στην περιγραφή. Δεν πρόκειται να σας πω οτιδήποτε. Πατήστε κάτω. Είναι δες περισσότερα. Πάτα το. Πάτα το και δες. Σας ευχαριστώ για το support. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε καλοί. Είστε μοναδικοί και πραγματικά σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας αρέσουν αυτά που σας λέω και θέλω, ελπίζω κάποιοι από εσάς να βρίσκετε χρήσιμα κάποια από τα πράγματα που λέω, αλλά και να μην τα βρίσκετε client mind. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα. Νύχτα βασικά, νύχτωσε. Λοιπόν, έρχονται όμως, ακούστε τώρα λίγο. Έχω 3 unboxing που περιμένω να ανεβούν. Μικρά πραγματάκια. Έχω ένα επεισόδιο το οποίο θέλω να κάνω σχετικά με το Temu, το οποίο Temu παίχτηκε κάτι. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, γι' αυτό σας λέω, πατήστε από κάτω στην περιγραφή, ακολουθήστε εκεί που πρέπει να δείτε, θα είστε on the edge συνέχεια, θα είστε πρώτοι και καλύτεροι. Λοιπόν, έγινε ένα περιστατικό με το Temu, το οποίο με χάλασε πάρα πολύ, από την άποψη ότι δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Εντάξει, όλα τα στραβά σε μένα πετυχαίνουν. Για κάποιο λόγο το έχω πει, από τη μέρα που έχω γεννηθεί βρίσκω τα exploits σε όλα τα συστήματα. Μου ό,τι καταπιαστώ βρίσκω το σημείο στο οποίο μπορεί να κρασάρει όλο το σύστημα. Λοιπόν, τέλος πάντων, στο συγκεκριμένο δεν κρασάρει το σύστημα, αλλά υπομονή μου. Γιατί παίχτηκε κάτι πολύ περίεργο, πάρα πολύ περίεργο. Ενώ έτυχε να έχω παραγγείλει, επειδή πες, τελικά μπήκα και εγώ στο μοτίβο να δω τι γίνεται. Περάσαν τα κουπόνια, αλλά δεν με ένοιαζε, client mine. Και ήρθαν κάποια πραγματάκια. Και θέλω να κάνω ένα unboxing με αυτά, αλλά με όλο αυτό το σκηνικό έχω χαλαστεί τόσο πολύ που παίζει να σας κάνω ένα βίντεο να σας πω γιατί έχω χαλαστεί story time και να μην σας το κάνω το unboxing. Θα το αποφασίσω εκείνη την ώρα. Αλλά περιμένω να έρθει πρώτα η καινούργια κάμερα για να το κάνω όπως θέλω εγώ. Δηλαδή να το σετάρω στα δικά μου κυβικά και να φτιάξω κάτι όμορφο, να χαρούμε όλοι μαζί παρέα, να είναι και πιο καλή ποιότητα. Οπότε ναι, και λογικά παρακαλέστε να έρθει γρήγορα, αν και έρχεται με FedEx. Είναι πολύ, 4-5 μέρες είπε θα κάνει. Τουλάχιστον να ανεβεί και η ποιότητα εδώ πέρα, να αναβαθμιστούμε λίγο, γιατί όντως χωρίς αναβάθμιση δεν λέει. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω σήμερα. Από παιχνίδια η εβδομάδα, τώρα που μιλάμε, παίζει να γίνεται το event του Xbox. Δεν έχω προσδοκίες από το event του Xbox. Θα δούμε πάλι πράγματα τα οποία θα αργήσουν, κάποια θα είναι μισά. Εμένα αυτές είναι οι μαντεψιές μου, γιατί ψήνω να μιλήσω για το Xbox, αλλά θα μιλήσω ίσως την άλλη εβδομάδα για αυτό το Xbox, για το PlayStation και για τις κονσόλες. Θα δούμε. Λοιπόν, γιατί πραγματικά υπάρχουν πράγματα που. Anyway. Αυτά. Ευχαριστώ για την υπομονή σας, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και πραγματικά όποιος μπορέσει και το βρει αυτό, Θεσσαλονίκη υπάρχει, μπορείτε να το γράψετε μέσω Amazon, θα σας έχω και ό,τι link βρω από το συγκεκριμένο θα σας το έχω από κάτω. Όσοι έχετε σκοπό να ανοίξετε τις θερμαγωγές τις και να το πειράξετε, να κατεβάσετε, σε μένα δούλεψε, σε μένα κατέβασα αρκετά τις θερμοκρασίες και σε συνδυασμό μετά και με το Underworld πήγε ακόμα πιο κάτω από ό,τι περίμενα. Δηλαδή, μαζί με το Undervolt είμαι περίπου 20 βαθμούς πιο κάτω από ότι 20 με 25 βαθμούς πιο κάτω από ότι ήταν default.
Δηλαδή το Underworld μου έριξε περίπου 10 βαθμούς, αν μαντεύω σωστά, αν μπορώ να υπολογίσω σωστά, γιατί τώρα στο πρώτο ήταν από 85 βαθμούς 90, πήγαινε στους 65 και τύχαινε και έπαιζα και στους 70-75 max, δηλαδή κάτι το Baldur's Gate το έπαιζα 75 βαθμούς Κελσίου, αν θυμάμαι καλά. Το 2K. Ο επεξεργαστής ήταν στους 69-70. Κάρτα γραφικών ξεπερνούσε, ήταν 75-76 είχε φτάσει πολλές φορές. Με το Underworld, παρακαλώ. Οπότε τώρα που έβαλα το τέτοιο, το Baldur's Gate ήταν. Πόσο έλεγε. 56 βαθμούς. 56 βαθμούς με 59-60. Τότε παίζει ανάλογα. Έχει φτάσει και 62-64. Αλλά το θεωρώ φυσιολογικό πλέον. Οπότε ναι, δουλίτσα γίνεται, το θέμα είναι για πόσο γίνεται και κάθε πότε πρέπει να τα αλλάξεις, οπότε αυτό, φαντάζομαι ότι μια καλή normal συντήρηση μία φορά το χρόνο πρέπει να τα αλλάζεις, γιατί μετά αυτό αλλοιώνεται και το θέμα είναι ότι όσο πιο ψηλές θερμοκρασίες βγάζει η κάρτα γραφικών τόσο πιο εύκολα αλλοιώνεται, νομίζω, αλλά για μην λέω βλακίες αυτό. Θα σας πω στο διατάφτα, θα τα ξαναπούμε, μα γι' αυτό οτιδήποτε μπορώ να σας το σχολιάσω και σε άλλα PC Build. Λοιπόν, γεια σας. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ευχαριστώ για το support και για όλα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας, παιδιά.